Επιστροφή στο στούντιο φίλε και φίλοι, zoom στην οικονομία και στις εξελίξεις σήμερα που προέρχονται από τις Βρυξέλλες στην Σύνοδο Κορυφής της Μιας ημέρας όπου Γαλλία και Γερμανία έρχονται από κοινού να προωθήσουν τις θέσεις τους. Τις εξελίξεις τις σχολιάζουμε με την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλώς ήρθατε κυρία Κοταρίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι κοντά σα. Ενδεχομένω η Σύνοδο Κορυφή σήμερα να μην έχει κάποια είδηση, να μην ε, καταλήξουν οι Ευρωπαίοι ηγέτε στην τελική έκβαση τη Κρήτη. Στο ποιοι θα είναι τουλάχιστον οι άξονε αυτή τη έκβαση. Αλλά όπω φαίνεται, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την επίλυση τη κρίση χρέου. Νομίζω, ναι. Και προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποια σαφής τουλάχιστον δρομολόγηση αυτή τη στιγμή. Ε, τα μάτια βεβαίω είναι στραμμένα στο το Μάρτιο, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφή, όπου εκεί θα αποφασιστεί το συνολικό πακέτο. Ε, οι προσδοκίε όλων είναι εκεί. Σαφέστατα σήμερα θα συζητηθούν κάποιοι βασικοί άξονε και ελπίζω πω ε, ε, στη Σύνοδο Κορυφή του Μαρτίου θα τεθούν οι γερές βάσει για να μπορέσουμε επιτέλου να, να σάνουμε Αν κοιτάξουμε λίγο. Τη διαδικασία τη εξέλιξη από την απαρχή τη κρίση μέχρι σήμερα, θα δούμε ότι σε πολλά πράγματα η Γερμανία, σε όλα βασικά, ήταν αντίθετη εξ αρχή. Mm -hmm. Ασκούσε βέτο. Παρ' όλα αυτά, ε, έφτανε σε ένα σημείο που έβλεπε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ε, σαφέστατα θέλει να παίξει τον ηγετικό τη ρόλο. Σαφέστατα θέλει ε, να προστατεύσει του δικού του οικονομικού κύκλου, τη δική τη οικονομία. Αλλά α ας μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία. Uh, Πολλέ γερμανικέ τράπεζε έχουν ομόλογα των υπόλοιπων uh, κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλεόνασμα του εμπορικού τη ισοζυγίου κατά 85% προέρχεται από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, πρέπει να την ενδιαφέρει το τι γίνεται στο διπλανό τη. Mm -hmm. Αν uh, δεν τα πάμε εμεί καλά ή δεν τα πάει η Πορτογαλία, δεν τα πάει η Ιρλανδία, δεν τα πάνε οι υπόλοιποι εταίροι, θα, θα έχει επιπτώσεις. σοβαρό πρόβλημα και η Γερμανία. Αν προχωρήσουμε με του ίδιου ρυθμού αν περάσουν οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει, που ήδη έχουν δρομολογηθεί, ήδη κάποια πράγματα έχουν περάσει. Τότε θα μπορέσουμε να πούμε ε, ε, με την πάροδο του χρόνου ότι μπορέσουμε να κάνουμε την οικονομία μας βιώσιμη. Ακόμα είναι νωρί. Η, ε, η θέληση υπάρχει, βήματα έχουν γίνει σαφώς, οι ενδείξεις οι πρώτε είναι θετικέ είναι σημαντικέ. Ε, Παρ' όλα αυτά, είναι λίγο νωρί, κατά τη γνώμη μου, mm -hmm. να μπορέσουμε να μιλήσουμε θα για Θα μπορούσαμε, κυρία Κοταρίδη, να κάνουμε διαφορετικά, να λάβουμε διαφορετικέ απόψει. Εντοπίζεται κάποιε αστοχίες στι στις αποφάσεις οικονομικής πολιτικής που έως τώρα έχουν ληφθεί. Ε, το βασικό πρόβλημα, θα... δεν θέλω να γίνω κουραστική γιατί έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, ωστόσο το βασικό πρόβλημα της, της Ελλάδας ξέρουμε ότι είναι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή. Έτσι. Εκεί σαφώς έχουμε ειστερήσει πάρα πολύ. Αυτό το κάτι δυστυχώς έγινε με πολύ άσχημο τρόπο, το μάθαμε με το δύσκολο δρόμο, αλλά έπρεπε να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να πάρουμε δύσκολε αποφάσει. Θα σα θυμίσω το ασφαλιστικό του 2001. Το ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ξέραμε ότι έπρεπε να γίνει μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Έγιναν προσπάθειε το 2001, είδαμε τα αποτελέσματα. Μπροστά στο πολιτικό κόστος φυσικά όλοι υπαναχωρούν. Τώρα όμως δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δεν πιστεύω ότι θα είναι βιώσιμο, βιώσιμη μια τέτοια λύση των δύο ευρώ, να υπάρχουν δύο ευρώ, δύο, δύο, μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ε, νομίζω ότι θα πάμε σε μια άλλη λύση, σε έναν μηχανισμό στήριξης, όπου θα διαμορφωθούν κάποιες νέες εξελίξεις,

σε πολιτικό επίπεδο για τη δημιουργία δέσμης μέτρων, δημιουργία μηχανισμών που να μπορεί να προφυλάσει ε, τις χώρες και τα μέλη της mm -hmm. από το να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση που ε, καλώ ή κακός και λόγω της παγκοσμιοποίησης αλλά και λόγω, και λόγω της Ενωμένης ΕΕ, Ευρώπης καθώς μιλάμε για την Ενωμένη για την Ευρώπη ΕΕ, το πρόβλημα του ενός γίνεται πρόβλημα και του άλλου από, θα... από, στην ίδια στιγμή. <laughs> Σαφέστατα λέει από μόνη της πολλά, βλέπουμε... Ε, ότι uh, τα spreads εκτινάχθηκαν το Νοέμβριο uh, του 8. Η γραμμή που αφορά στην Ελλάδα είναι με, την, με, την έντονη με το έντονο πορτοκαλί χρώμα. Mm -hmm. Τα σενάρια για την επιμήκυνση ε, νομίζω ότι θα μας δώσουν μια μικρή ανάσα υπό την έννοια ότι όταν έχεις να ξεχρεώσεις κάποιο χρέο σε μικρότερο χρόνο σημαίνει ότι το βάρος είναι πολύ πιο δυσβάσταχτο. Όταν αρχίσει και μοιράζεται ε, περισσότερο αυτό το βάρος σε περισσότερα χρόνια, τότε σαφέστατα σου δίνει έτσι ε, έναν αέρα θα έλεγα ένα λίγο παραπάνω, ναι. ένα περιθώριο να μπορέσεις ε, ε, να πάρεις και τις απαραίτητες πολιτικές. Να, να πω εδώ ότι, γιατί είναι σημαντικό, mm -hmm. επειδή βλέπουμε τα νούμερα και βλέπουμε τα διαγράμματα και ίσως ε, να μας τρομάζουν, ότι και πώς θα μπορέσουμε σε σχέση με τις δημοσιονομικές πολιτικές που με ρωτήσατε, Σωστό. όλα εξαρτώνται από, την, από την από τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα γίνουν και από το πόσο επιτυχημένες θα είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Όταν θα αναμορφωθεί το ασφαλιστικό, όταν θα αναμορφωθεί το πεδίο των εργασιακών σχέσεων, όταν θα αναμορφωθεί ο χώρος της υγείας, όλα αυτά θα απελευθερώσουν πόρους θα μπορέσει να γίνει μια σωστότερη κατανόμη των πόρων. Το θέμα είναι να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει έναν μηχανισμό που θα μπορεί να βάλει φραγή σε αυτά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, σε αυτά τα κερδοσκοπικά χτυπήματα εναντίον χωρών. Χρειάζονται θεσμοί, χρειάζονται οργανισμοί που να μπορούν να επιβλέπουν πιο στενά το δημοσιονομικό, μια κοινή, πιο, μια κοινή δημοσιονομική πολιτική όλων των, των κρατών. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο πρόβλημα τιμών των προϊόντων. Αυτό ισχυρίζεται ο Νουριέλο Ρουμπινί εξάλλου, αλλά δεν είναι πρόβλημα μόνο των τιμών. είναι Κύριε... να, να, συγκρατήσουμε ναι. του πραγματικού μισθού, αλλά να, μην, να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μα. Mm -hmm. Κυρία Κοταρίδη, σας ευχαριστούμε για την ε, συμμετοχή σας στο πρόγραμμά μας, ευχαριστώ για την απόψεις σας και τις τοποθετήσεις.